γράφω παλιούς ακόμους το στη Βραζιλία ήρθα. Κούπα θα πάρουμε, θα τους πελάνουμε, Ελλάδα σ' αγαπώ, παλιούς ακόμους το στη Βραζιλία ήρθα. Κούπα θα πάρουμε, όλα τα βλέπω μπλε, στη Βραζιλία ήρθα. Μαβάρα. Μπράβο στα δύο, Σαμ. Χειροκροτήστε την ομάδα, ρε. Τι χειροκροτάτε. Δεν χειροκροτάνε και τι κοιτάνε, Λοιπόν, σήμερα είναι μια ωραία μέρα, μια υπέροχη μέρα. Το λαμόγιο της εκπομπής αυτής που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα είναι εδώ. Έλα μέσα, που δεν δουλεύεις. Έλα μέσα. Έλα, θα πάω να ντυθώ. Γιώργο, έλα, θα πάω να ντυθώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ να εξηγήσεις στον κόσμο πώς με παγίδευσες. Πού είσαι, θα έρθω σε πάρω, έρχομαι, σε πάρω εγώ. Δεν έχει ακουστικά. Έλα με, όχι, δεν είμαι καλά φωτισμένη εδώ, Χριστιανέ μου. Είμαι που με γυμνή. Λοιπόν. Ο κύριος που βλέπετε δουλεύει στην εκπομπή μας. Κρατήστε τον κύριο, κράτατε. Κούρη μεγάλη. Ο Γιώργος είναι αυτός που του βάφει τα νύχια. Ο οποίος Γιώργος δεν ξέρει που κοιτάει. Λοιπόν, ο Γιώργος θέλω να σας πω ότι δουλεύει στην εκπομπή μας. Είναι καμεραμάν. Είναι αυτός που του βάφει τα νύχια, οπότε έχουμε πολύ ωραία καλλιτικά για τις γυναίκες. Θέλω να σας πω λοιπόν πώς ξεκίνησε λιγάκι η ιστορία με το στοίχημα. Διότι εγώ όταν βάζω στοίχημα, βάζω σοβαρά πράγματα, βάζω δυνατές προκλήσεις, βάζω πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν άλλες γυναίκες και άλλες κυρίες που έχουν πολύ πιο ωραίο σώμα. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακές, είναι λιγότερο τολμηρές, εν πάση περιπτώσει. Και μιας και τα λέμε όλοι, να σας πω ότι πρόσφατα είχα δεχτεί πρόταση από ένα πάρα πολύ πετυχημένο αθλητικό site, τον BBC, και εγώ για την ενημέρωσή μου, τον Γκατζέτα, το οποίο έρχεται και μου λέει ότι αν προκριθεί η Ελλαδάρα θα πρέπει, μου λέει, λιγάκι να τρολάρουμε τον κόσμο. Αν γίνεται να βγεις με μαγιόλε, παιδιά, εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα κάνω. Ξεχάστε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γκατζέτα κτλ. Και έρχομαι εδώ την περασμένη Παρασκευή που έχει χτυπήσει σοπαλία η Ελλαδάρα με ένα ωραίο φόρεμα και μου λέει αυτό το λαιμογιάκι εδώ. Τι μου λες, ωραίο φόρεμα. Άμα μου λες κερδίσει την επόμενη Τρίτη την. Με μαγιό, σε θέλω με μαγιό. Μου λες θα βγεις γυμνή. Και σου λέω, όχι και γυμνή. Α, ναι. Αυγό του με μαγιό. Με μαγιό. Και σου λέω να το δούμε. Και χθες τον πρίζωσε κι άλλο, και το πήρε ο άλλος από πάνω, αριστεντάξει, που δεν θέλει και πολύ. Το έκανε και τίτλο. Εγώ κρατάω όμως τις υποσχέσεις μου. Μπράβο, Λεωνόρα, κρατάς τις υποσχέσεις για την Ελλάδα μας. Μπράβο, για την Ελλάδα μας, θυσιάστηκες. Έτσι, για την Ελλάδα.